Να σου πω, ο νυν άνθρωπος που έχεις μιλήσει, υπέροχα λόγια έχεις πει για αυτόν, που θαυμαστή σου κι αυτός. Ναι. Ήρθε στο καμαρίνι σου και γνωριστήκατε. Mm-hmm. Όχι, με περίμενε έξω μισή ώρα να αλλάξω. Μου έκανε τρομερή εντύπωση που περίμενε τόση ώρα, γιατί είχα καθυστερήσει πάρα πολύ εκείνο το βράδυ. Ανοίγω την πόρτα, βγαίνω έξω, πάω να φύγω. Συγγνώμη, μπορούμε να βγάλουμε μια φωτογραφία. Φυσικά. Σας περίμενα όλο το βράδυ. Α, ωραία. Εντάξει. Εσύ δεν ξέρω. Βγάζουμε φωτογραφία, τελειώνει αυτό. Και με τα τυχαία τον συναντώ. Μετά από 2-3-4 μέρες σε ένα μαγαζί έξω. Ήτανε τυχαία, πιστεύεις εκεί? Εντελώς. Γιατί εγώ δεν βγαίνω ποτέ εκεί. Και σου κάνει πρόταση να βγείτε? Όχι. Μου λέει θέλω να ξανάρθω στο θέατρο. Ήρθε με παρέα στο θέατρο και λέει μετά, αν θέλεις, μπορούμε να πάμε για ένα φαγητό, οτιδήποτε. Και ξαφνικά φεύγει η παρέα του. Και μένουμε οι δυο μας. Ζηλεύει ο Χρήστος? Ναι. Ναι. Καλά, δεν με δέρνει, αλλά. Όχι. Ζηλεύει. Έχει ψάξει το κινητό σου? Δεν ξέρω. Μπροστά σου ποτέ? Όχι. Όχι. Εσύ? Μπροστά του ποτέ. Κάνεις και pole dance? Μάλιστα. Ναι. Mm. Κάνεις μόνο για το Χρήστο pole dance στο σπίτι? Δεν σου λέω. Και πού βρίσκεις στήλο μέσα στο σπίτι? Τον έχω βάλει στο σπίτι. Τώρα με τα γυρίσματα με τους συμμαθητές τώρα ξυπνάς. Εγώ μπορεί και 6. Α, τόσο νωρίς, ναι. Έτσι. Μάλιστα. Του αφήνεις να κάνει κάποιες δουλειές? Ας πούμε, του λες κάνε αυτό γιατί εγώ δουλεύω πάρα πολύ? Όχι. Γιατί δεν θέλει να μου λέει κι αυτός. Δεν κάνει δουλειές εσύ στο σπίτι? Δεν μου αρέσει. Δεν είναι το αγαπημένο μου. Άρα δεν κάνει ούτε αυτό σπουδά. Είναι φίλη. Είναι θεά η Νίκη, παιδιά, και καλό κορίτσι. Πότε θα μας έρθει η Νίκη Λάμη? Ο σκοπός βεβαίως δεν την πρόκειται την Νίκη Λάμη. Να σας πω για τον Χρήστο που μιλάει εκείνη για τον Χρήστο. Λοιπόν, ο Χρήστος Μεταλλινός, γιατί έχουμε κάνει μαζί NLP, είναι από τους καλύτερους καπετάνιους σε ιδιωτικό. Ποιος? Ο Χρήστος Μεταλλινός. Ο Μεταλλινός, ο συντροφός της. Ο συντροφός της. Πού τα ξέρετε τώρα? Είναι πολύ φίλος. Πάμα είστε. Σε ξέρουμε τι είσαι, μαθαίνουμε. Είναι ένα καπετάνιο σε μεγάλο γιότ που κάθε καλοκαίρι με γνωστή φουκλιστική οικογένεια γυρνάει όλα τα ελληνικά νησιά. Είναι φούλε ερωτευμένος. Είναι μαζί αυτοκόλλητοι, πάνε παντού μαζί, ξενυχτάνε, περνάνε καλά. Είναι τα παιδιά που βλέπεις έξω και λες τι ωραίο ζευγάρι. Παιδιά, σκεφτείτε να βλέπει τηλεόραση αυτό το βράδυ και δίπλα του ξαφνικά έλα να σπροπηλίζεται. Μα θέλει να πει και άλλες γνωστές οι οποίες έχουν στήλο στο σπίτι. Θέλει να μας πει. Τι μέρη δεν έχει. Ένα στήλο στο σπίτι. Γράψε το χαρτί, Φέι. Την καστερά του έχει. Έλα, γράψε μου. Την καστερά του κάνει pole dancing. Pole dancing κάνει και μαντό, βέβαια. Μαντό, έχει στήλο σπίτι. Στήλο, παιδί μου, στήλο. Α, έτσι του ρίχνουν με το στήλο, φαίνεται. Εσύ, αγάπη μου. Εγώ τι στήλο να πάρω. Εσύ, στήλο. Θα κάνει πάνω σου κάτι το στήλο.